Μπέρος σε ένα ακόμη κρυμά Είμαι χρυσσα και στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν, Αλλά πριν σας πω για το σημερινό επεισόδιο Δεν σας βλέπω να κάνετε like, subscribe wiki, wiki, fun, wiki, man, man, Είμαστε εδώ σήμερα Για να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα Και ας κάνω γελιότητες αυτή τη στιγμή Ένα θέμα που με απασχολεί Πάρα πολύ το τελευταίο χρόνο σίγουρα και θεωρώ ότι απασχολεί και εσάς αλλά δεν το ξέρετε. Σήμερα έχουμε μαζευτεί εδώ σε συνεργασία με το Intersex Greece για να μάθουμε τι είναι το I στο LGBTQI, τι είναι το Ι στο ΛΟΑΤΚΙ και ούτω καθεξής. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας σήμερα δύο παιδιά ίντερσεξ, τα οποία θα μας μιλήσουν το καθένα με τη σειρά του εννοείται, για τις εμπειρίες τους και γενικότερα θα μας εξηγήσουν με λίγα λόγια τι είναι το intersex. Δηλαδή το διαφιλικό. Μην μπερδεύεστε ακόμη, θα τα συζητήσουμε όλα. Έχουμε μαζί μα λοιπόν την Έλσα και το Θέμη, οι οποίοι θα μα μιλήσουν για τι εμπειρίε του. Έλσα, καλώ ήρθατε στο κρίμα. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει, θέλω να μα πει ποια είσαι και τι, με τι ασχολείσαι, τι κάνει στη ζωή σου. Είμαι 23, είμαι από το Εράκλειο τη Κρήτη. Ε, Ήμουνα πρώην φοιτήτρια και αυτή τη στιγμή δεν κάνω τίποτα με τη ζωή μου. αυτή <laughs> τη, <laughs> τη στιγμή κάποιο θα μπορούσε να με περιγράψει ω αργόσχολη. Το οποίο το λατρεύω. Ζηλεύω λίγο. <laughs> Έχει φανταζούμε φιλοδοξίε να κάνει κάτι στο μέλλον. Δηλαδή αυτή είναι μια φάση που περνά, ε, με τι θα ήθελε να ασχοληθεί, ρε παιδί μου, τι σπούδασε. Σπούδασα νοσηλευτική, αλλά δεν νομίζω να το ακολουθήσω. Okay. Ε, στα πλάνα μου αυτή τη στιγμή είναι ένα μεταπτυχιακό, αλλά είναι λίγο πιο μακριά. Του okay. χρόνου, α πούμε. Θέλω mm. να μα πει, από ό,τι εξηγήσαμε εδώ στον κόσμο, είσαι intersex. Μάλιστα. Πριν το καλοκαίρι, που γνώρισα ένα άτομο από το intersex Greece, είχα μία εικόνα του τι μπορεί να είναι intersex, αλλά δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα εν τέλει. Οπότε έκατσα και το έψαξα και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι κανένα μα βασικά. Ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού δεν γνωρίζει τι είναι το intersex. Οπότε γι' αυτό είσαι και εσύ εδώ και θέλω να μου πει τι σημαίνει intersex, τέλο πάντων, με βάση τη δική σου εμπειρία. Ο όρο αναφέρετε αναφέρεται ε, στι εγγενεί φυσικέ διαφορε... διαφοροποιήσει στα χαρακτηριστικά του φίλου, Το οποίο μπορεί να είναι στα χρωμοσώματα, μπορεί να είναι στι ορμόνε, μπορεί να είναι στο... στα αναπαραγωγικά, εσωτερικά και εξωτερικά προφανώ. Να σα ρωτήσω κάτι, είναι σαν να λέμε το τρίτο φύλο. Δεν είναι σαν να λέμε το τρίτο φύλο, γιατί δεν είναι ένα-δύο-τρία. Αλλά έχουμε το 1 και το 2 που θεωρούσαμε εμεί ότι ήταν δίπολο, αλλά προφανώ δεν είναι δίπολο και είναι ένα φάσμα. Υπάρχει ανάμεσα στο 1 και στο 2, και το 1,1 είναι και το 1,2, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το τρίτο φύλλο. Έχουμε ακούσει πολλέ ορολογίε, οι οποίε πολλέ είναι πολύ κακοποιητικέ. Δεν ξέρω αν είναι OK να την αναφέρω, α πούμε, την κλασική που λένε όλοι, τη λέξη αρμαφρόδιτο, α πούμε. Ε, η οποία δεν, είναι, δεν, υφίσταται και δεν ισχύει. Θε να μα εξηγήσει γιατί. Κοίταξε, είναι καλό να το αναφέρουμε για να είμαστε σίγουροι ότι πράγμα μιλάμε. Ωραία. Ε, η λέξη αρμαφρόδιτο και ο όρο αρμαφρόδιτος δεν υφίσταται γιατί με βάση τη βιβλιογραφία ένα αρμαφρόδιτο άτομο αναφέρεται σε ένα το οποίο έχει και τα δύο αναπαραγωγικά συστήματα λειτουργικά. Ένα τέτοιο ελεστικό δεν υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο κιόλα δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Πλέον θεωρείται κακοποιητικό από ένα πολύ μεγάλο μέρο τη κοινότητα. Παρ' όλα αυτά, όμω υπάρχουν και άτομα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ω HERMS, όπω τα λένε. Τώρα μιλάμε λίγο με ορολογίε, γιατί κι εγώ, όπω δεν ήξερα, καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος είναι μπερδεμένοι. Θέλω να μου πει τη διαφορά του διαφιλικού που ονομάζονται τα intersex άτομα. Είναι η ακριβή μετάφραση του intersex. Οκ. Okay, και του διεμφυλικού. Οι διαφορέ στα ελληνικά είναι πολύ λίγε. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Διαφυλικό είναι το Ιντερσεξ. Είναι η ελληνική λέξη, η ελληνική μετάφραση για την λέξη Ιντερσεξ. Διεμφιλικό είναι η αγγλική μετάφραση, η ελληνική μετάφραση, συγγνώμη, για το trans άτομα. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, όπω αντιλαμβανόμαστε, προφανώ. Και γι' αυτό το λόγο κιόλα χρησιμοποιούμε τη λέξη intersex και όχι τη λέξη διαφιλικό, είτε ακούγεται ίδια, ενώ δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί τον μπερδεύουν και λένε διαφιλικό. Διεμφιλικό ε, είναι, κατάλαβε, οπότε ναι. δημιουργεί μια σύγχυση. Ακριβώ. Και από ό,τι καταλαβαίνω, γι' αυτό ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε και τη λέξη intersex όλα ελληνικά. Δηλαδή έγινε. Δεν ξέρω πώ λέγεται αυτό τώρα. Πήρατε τη λέξη και την ελληνοποιήσατε. Mm -hmm, Ακριβώ. Άρα. Το intersex είναι ένα φάσμα. Όχι το intersex. Καλά, είναι και το intersex, αλλά μιλάμε για το φύλλο. Το φύλλο είναι το φάσμα. Είχαμε στο μυαλό όμως ότι το φύλλο είναι δίπολο. Το αρσενικό και το θηλυκό. Αυτό όμω με εμά, με μένα και το θέμα αυτή τη στιγμή, είμαστε τα από τα παραδείγματα ότι αυτό πλέον δεν ισχύει. Διότι εγώ είμαι μια intersex γυναίκα, η οποία έχει χύψη χρωμοσώματα. Αυτή είναι η δικιά μου περίπτωση, χύψη χρωμοσώματα, αλλά έχω θηλυκό φαινότυπο. Οπότε, όπω αντιλαμβανόμαστε, όταν ας πούμε, σου λέει ένα, για παράδειγμα, το επιχείρημα που έχουν οι υπόλοιποι, όταν μιλάμε για το φύλλο, που λένε, Όχι, δεν είναι φάσμα και το ένα και το άλλο, σου λένε, ξέρει κάτι, έχεις, είσαι χυχή ή είσαι γυναίκα, έχει χυψή ή είσαι άντρα. Ναι, αλλά αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, εγώ έμαθα ποια είναι τα χρωμοσώματά μου στα 15 μου, για παράδειγμα. Που, που. Ωραία. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Εμένα μου δόθηκε το φίλο μου, το φίλο στη Γέννα, το φίλο Γέννα που μου αποδόθηκε, ήταν το θηλυκό, και έτσι πορεύτηκα. Όταν όμω μετά στα 15 που το έμαθα, ότι ξέρει κάτι, έχει και κάποια άλλα χρωμοσώματα. Έχει και τα χρωμοσώματά σου, τα οποία προφανώ είναι αρσενικό. Αντιλαμβάνεσαι, αρσενικό ατόμο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι δίπολο το φίλο. Δηλαδή δεν μπορεί να το πει αυτό. Πόσο περίεργο αυτό, πώ είναι να το μαθαίνει στα 15 σου. Είναι αρκετά περίεργο η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά όμω, εγώ σαν θετικό μυαλό και σαν μυαλό τη λογική, τότε το είχα πάρει πολύ. Ήθελα να μάθω γιατί, ήθελα να μάθω πώ γίνεται αυτό, πώ. τη βιολογία πίσω από το όλο πράγμα. Αυτό ήθελα να μάθω εγώ. Αλλά ήταν αρκετά περίεργο. Μαθαίνει κάποια πράγματα για τον εαυτό σου, κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει στο μέλλον. Τι δεν μπορεί να κάνει, α πούμε, στο μέλλον. Δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Η αλήθεια είναι πω είναι το το μόνο πράγμα που δεν μπορώ να κάνω στο μέλλον ε, είναι το μόνο αρνητικό ε, με το οποίο έρχεται με το να είσαι intersex για κάποιον άλλο που το, που το σκέφτεται με, με ένα συγκεκριμένο τρόπο Ωραία. η αλήθεια μου έχει και πολλά θετικά <laughs> δηλαδή σκέψου τώρα είμαι... φαντάζομαι <laughs> 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 δεν είναι <laughs> ανάγκη <αλλά> και... να <laughs> 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 Τέλο πάντων, γενικά όμω οι προφυλάξει ε, χρειάζονται Προφανώς, όπως και να έχει, γιατί αυτό. δεν είναι μόνο η Να πω κάτι, την ίδια πορεία είχα και εγώ. Όταν ήμουν 15, είχα ακριβώ την ίδια πορεία. Ξέρει κάτι, ωραία, δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Χρειάζομαι λοιπόν την προφύλαξη. Τι να την κάνω, α πούμε, την προφύλαξη. Είναι απαραίτητη. Προφανώ γιατί χρειάζομαι. Δεν έχει καμία σχέση το αν μπορεί να κάνει παιδιά με το αν μπορεί να κολλήσει ένα σωρό άλλα νοσήματα. Τι να λέμε τώρα. Ναι, Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, εσύ απλά στα 15 σου, στου γιατρού που πήγαινε πριν, φαινόταν αυτό ότι υπήρχε και απλά στο κρύβαν οι γονεί σου για να στο πούνε όταν θα είσαι έτοιμη. Όχι. Ο λόγο για τον οποίο το ψάξαμε ήταν γιατί ήμουν 15, δεν μου είχε έρθει ακόμα περίοδο. Μου λέει ο Μά μάμο. Τη φάση. Και αρχίσαμε σιγά σιγά να το ψάχνουμε. Οπότε πήγαμε σε μια καταπληκτική ενδοκρινολόγο, πέντε ενδοκρινολόγο στο Ηράκλειο. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο ήμουν πάρα πολύ τυχερή στην όλη υπόθεση. Συγκριτικά με άλλα άτομα, με άλλα ίντερσεξ άτομα. Γιατί έχω ακούσει πολύ τρομακτικέ ιστορίε. Αρχίσαμε και κάναμε σιγά σιγά εξετάσει. Πρώτα έναν υπέρηχο για να δούμε. Ο άνθρωπο που μου έκανε τον υπέρχο δεν έβλεπε κάτι. Η δεν υπήρχε κάτι εσωτερικά. Δηλαδή, απλά αυτό έψαχνε, έψαχνε και σου λέει: μάλλον δεν έχει πολύ νερό. Γιατί πρέπει να πιει νερό, να πιεστούν ναι, τα υπόλοιπα ναι, 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 ναι. όργανα προ τα πάνω για να, για να, είναι πιο, να τα βλέπει πιο εύκολα. Εν τω μεταξύ, εικόνα μαύρη, έτσι. Τίποτα δεν έβλεπε. Αλλά αυτό μα είχε πει και τη στιγμή. Εμεί εν τω μεταξύ την ψηλιαστήκαμε. Ξέρεις, λίγο άρχισε και δούλευε το, το μυαλό, ρε ναι. παιδί μου. Μετά πήγαμε και κάναμε μια μαγνητική που εντάξει εκεί πέρα, ό,τι και να έχει πιει και ό,τι και να έχει φάει φαίνεται. Και στο τέλο καταλήξαμε τον καριότυπο. Ο οποίο εντάξει, μα τα είπε όλα. Η μόνη υποψία που θα μπορούσε ποτέ κανεί να έχει, αλλά κανεί δεν το έψαξε, ήταν όταν η μαμά μου ήταν έγκυος σε μένα, έκανε αμνιοπαρακέντηση. Στην αμνιοπαρακέντηση φαίνεται πάλι ο καριότυπο του παιδιού. Οπότε γι' αυτό το λόγο κιόλα λέμε ότι είναι πολύ σίγουρο με το τι φίλο θα βγει το παιδί. Οκ, okay, κατάλαβα. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να την αμφισβητήσει πούμε με τον υπέρχο που απλά βλέπει. Η αμυνοπαρακέντηση είναι, τι να σου πω τώρα, σαν να βλέπεις τη συνταγή σε ένα γλυκό. Κατάλαβα. Ακριβώς. <laughs> τέλειο, <laughs> <laughs> τέλειο. Όταν λοιπόν έκανα τον, τον έκανε τότε το η μαμά μου, σου λένε αγοράκι θα κάνετε. Αγοράκι δεν κάνανε. <laughs> Βρε, δεν σπάξανε. <laughs> και όταν γεννήθηκα, α πούμε, στη Γένα, βγαίνει έξω η Μέα και λέει στον μπαμπά μου, κύριε Πρωτογεράκη, να σα ζήσει, ζήσει η κόρη. Και λέει ο μπαμπά μου, όχι εμεί. <laughs> εμεί. <laughs> δεν είναι. Όχι εμεί. Λίγο αγόρι. Μήπω λέτε τους δίπλα. <laughs> γιατί οι δίπλα περίμεναν ένα κορίτσι. Οκ. Okay. Λέω λοιπόν, μήπω εννοείται του δίπλα. Και λέει, Όχι κύριε Πρωτογεράκη, να ζήσει κόρη. Και μπαίνει μέσα, λέει το μαμά μου. Τι έγινε. Και λέει. Τι έγινε. Δεν ξέρω, μου λέει τι έγινε. Τι έγινε, τι έγινε, τι έγινε". <laughs> αλλά αυτό ήταν το μόνο στοιχείο και δεν το ψάξαμε περαιτέρω. Ναι. Απλά το αποδώσαμε σε ένα γιατρικό λάθο, α πούμε. Λέμε, α πούμε, μπορεί να είχαν γίνει λάθο εξετάσει και να περιμένουμε όντω κορίτσι. Γιατί και όσο μεγάλωνα, δεν φαινόταν κάτι στο σώμα μου το οποίο θα μπορούσε ποτέ να, να υποδείξει σε μένα ή στη μαμά μου ή στον μπαμπά ότι ξέρει κάτι, μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο. Οπότε απλά έγινε αυτό που είπαμε. Στα 15 δεν είχα περίοδο, εξετάσει, ιστορίε κτλ. Οκ, okay. πόσο πιθανό είναι να γεννηθεί ένα παιδί Ιντερσεξ. Η βιβλιογραφία λέει ότι η παγκόσμια είναι 2% η πιθανότητα να γεννηθεί παιδί Ιντερσεξ. Παρ' όλα αυτά όμω στην Ελλάδα δεν έχουμε τι κατάλληλε έρευνε και την κατάλληλη βιβλιογραφία για να βασιστούμε σε αυτό το ποσοστό. Δηλαδή, μπορεί να είναι περισσότερα, μπορεί να είναι και λιγότερα. Απλά είμαστε στο παγκόσμιο ποσοστό, το 2%. Όπω ακριβώ είναι και οικογειομάλιδες. οι κοκκινομάλιδε. Οι κοκκινομάλιδε του κόσμου είναι 2%. Έτσι είμαστε κι εμεί. Έτσι είμαστε κι εμεί, το Intersex. Άρα πάρα πολύ. Ακριβώ. Έχω να πω. Ακριβώ. Κάτι το οποίο δεν ήξερα τότε. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν special. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν α... στο δικό μου κόσμο. Μα λογικό, γιατί δεν υπάρχει καθόλου, καθόλου ορατότητα στο κομμάτι. Σκέψω ότι εγώ μέχρι τώρα πιστεύω ότι δεν είχα γνωρίσει ποτέ από κοντά ένα Intersex άτομο. Mm που σίγουρα θα έχω γνωρίσει και απλά δεν θα μου το έχει πει δεν θα το ξέρει ούτε το ίδιο το Ακριβώς. άτομο. Και φαντάσου τώρα πόσοι άνθρωποι μπορεί να είναι και να μην το ξέρουνε, με βάση αυτά που μου λες. Σκέψει τώρα, για 15 χρόνια δεν το ήξερα. Εσύ γιατί πιστεύεις ότι δεν υπάρχει ορατότητα στην ίντερσεξ κοινότητα? Το νούμερο ένα είναι γιατί ντρεπόμαστε θα πω ντρεπόμαστε, βάζω και εμένα σε αυτό, γιατί και εγώ κάποτε ντρεπόμουν, α πούμε. Δεν ήθελα να το λέω. Έτσι έχουμε μάθει. Έχουμε μάθει να μα λένε οι γονεί μα και κάτι, μη το πει, δηλαδή εντάξει, δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε και βούκινο. Και έτσι μεγαλώνουμε, με αυτέ ακριβώ τι σκέψει και με αυτέ τι πεπιθήσει. Αλλά από ένα σημείο και μετά, εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή είμαι μοναδική, προφανώ. Για πολλού λόγου είμαι μοναδική, αλλά είναι και αυτό το νούμερο ένα πράγμα. Είμαι σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά εγώ να ενημερώνω τον κόσμο. Και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο το λέω. Και όταν γνωρίσω ένα καινούριο άτομο, όταν γνωρίσω άτομα πούμε, του χώρου τη υγεία, μου αρέσει πάρα πολύ να το λέω. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να του ενημερώνω, καλά και να του καίω κιόλα. Η αντίδρασή του είναι. Τι να πω τώρα, είναι μοναδική, είναι πολύτιμη. Να του λε, ξέρει κάτι, με βλέπει όπω είμαι. Έχω και ψύχρωμα σώματα. <χει> και απλά καίγεται. Με κοιτάει. Ναι. όλοι έτσι. Λες, τσι, τσι, Γιατί η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι το παρουσιαστικό σου είναι τρομερά θηλυκό. Mm, ναι, ακριβώ. ακριβώς, Και αυτό Στερεοτυπικά το Στερεοτυπικά λέω... θηλυκό, ναι. θα ναι. έλεγε κανεί. Ναι. Ότι έχεις, Τα... Ό,τι α πούμε θεωρείται το top τη θηλυκότητα. Το top οπότε... τη ναι. Υπάρχει μία σειρά. Δεν θα το μάντευε κανένα ναι, αυτό. Πραγματικά. Δηλαδή, αν μου με έβαζε ένα δωμάτιο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Είναι ένα επεισόδιο στο Dr. House, την ξέρει σειρά. Ναι. Απίστευτη τη σειρά, εξαιρετική. Στο οποίο έχει πάει ένα μοντέλο και προσπαθούσαν να, να, βρουν τη διάγνωσή του. Γιατί είχε κι άλλα συνοδά πάντων και προσπαθούσαν να βρουν τη διάγνωσή του. Ο Dr. House λοιπόν περιέγραψε τότε τη δική μα την κατάσταση, τη δική μου την κατάσταση φασικά, Την περιέγραψαν από το απόλυτο θηλυκό. Διότι ο οργανισμό δεν αναγνωρίζει τα ανδρογόνα. Οπότε έχουμε μηδέν τεστοστερόνι μέσα, μηδέν πλην, τίποτα τίποτα. Και είναι το, το απόλυτο θηλυκό που λέει. Έτσι ακριβώ το περιγράψε και έτσι ακριβώ είναι. Τέλειο. Κατάλαβε. Πώ ήταν για σένα να δει ορατότητα, α πούμε, σε αυτή τη σειρά. Ήταν απίστευτο. Δεν έπαθε σοκ. Ένα, έπαθα πραγματικά τεράστιο σοκ. Όχι απλό σοκ. Δεν το περίμενα σε καμία των περιπτώσεων. Και απλά μου ήρθε ξαφνικά. Και το ίδιο κιόλα παθαίνω όταν, α πούμε, κολλητή μου σπουδάζει ιατρική. Έκανα λοιπόν ένα μάθημα πάνω στο, στο δικό μου το σύνδρομο. Και μου το στείλανε και. Είναι αυτό που ξέρει κάτι υπάρχει εκεί πέρα, μα παραπάνω πληροφορίε και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο το κάνουμε και αυτό που κάνουμε σήμερα, ο λόγο το κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα. Ξέρετε, εμένα μου κάνει εντύπωση που υπάρχει, α πούμε, και στην ιατρική και όλα αυτά και εμεί απλά δεν ξέρουμε τίποτα. Mm. Και αυτοί οι γιατροί που το μαθαίνουν στο μάθημα, δεν είναι σε βάση, Παιδιά, έχω μάθει αυτό στη σχολή. Εγώ δηλαδή, αν το μάθαινα, θα ήθελα να σε βάζει το σε όλο τον κόσμο. Ότι ισχύει και αυτό. Καλά, εντάξει, είναι απίστευτο αυτό. Γιατί εδώ. Ούτε οι γιατροί δεν ξέρουν κάποιε φορέ. Σου έχει τύχει, α πούμε, να είσαι σε γιατρό που λέει Εντάξει, δεν τύχει αυτό τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχει τύχει αυτό, αλλά έχει τύχει να μου λένε. Όπου αυτά τα διαβάζουμε μόνο στα βιβλία. Και να με κοιτάει έτσι. Να μου λέει εμεί. Άβολο. <laughs> Πραγματικά ήταν να σου λένε, ξέρω εγώ, πω, αυτά τα διαβάζω μόνο μόνο στα βιβλία. Μου λένε, δεν, ξανα... δεν μου έχει ξανά έρθει, μου λέει τέτοια περίπτωση. Ε, ναι, του λέω και τώρα. Καλά, το και τώρα α τα πάνε. Γιατί στην ουσία, επειδή δεν ήξερε δεν ήξερε και τι ακριβώ να κάνει πάνω μου. Δηλαδή ήταν σαν να το τα έλεγα εγώ. Γιατί επειδή είχα και κάποιε γνώσει παραπάνω, είμαι και φοιτήτρια νοσηλευτική. εγώ ναι. Εγώ το έκανα τι ορτήσει που ήθελα να το κάνω. Του λέω για παράδειγμα. Άρα του λέω, επειδή και καλά δεν έχω μήτρα και τράχυλο, του λέω, μπορώ να κάνω τεσ... Του λέω, δεν χρειάζεται να κάνω τεστ, πάπε. Και μου λέει, όχι, μου λέει, δεν χρειάζεται. Εν τέλει, όταν πήγα στη δικιά μου, σε αυτή που έχω τώρα τη γυναικολόγο, την εξαιρετική, τη λέω. Πήγα στα 22 μου χρόνια, δηλαδή πήγα πέρσι, τη λέω, δεν έχω κάνει τεστ, πάπε. Γιατί μου είχε πει ο προηγούμενο γυναικολόγο ότι δεν χρειάζεται και, κοντέψανε να τη πέσουν τα μαλλιά. Μου λέει, είναι δυνατόν μου λέει να είσαι 22 χρόνο και να μην κάνει. κάνετε στο Τα άκουσα εγώ! Σα πω δεν φταίω εγώ! Μου λέει, ξέρω, ρε παιδί μου, λέει πώ καλά. Οκ. Μου λέει, πώς... είναι, μου λέει αυτό το πράγμα. Και εντάξει, κάναμε τεστ παπ, βρήκαμε και πάτα χίλια μύρια. Κατάλαβε. Δηλαδή, αυτή η άγνοια δεν μπορεί ούτε να προστατεύσει τον ασθενή στην αλόγω κατάσταση, ωραία για τον γιατρό. Δεν μπορεί ούτε να σε συμβουλέψει κατάλληλα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θέλω να μου πεις τη διαφορά της ταυτότητας φίλου με τη σεξουαλικότητα για έναν άνθρωπο που μπορεί ας πούμε να τον μπερδεύει ακόμη και να μην μπορεί να το καταλάβει. Εσύ γίνεται να είσαι ας πούμε λεσβία. Προφανώ και γίνεται. Η straight. Ακριβώ. Μπορεί να με παν. Προφανώς. Μπορούν να μου αρέσουν τα πάντα όλα. Δεν έχει να κάνει καμία σχέση. Η διαφορά είναι τεράστια. Η σεξουαλικότητα με την ταυτότητα φίλου. Η, είναι, η διαφορά είναι χιλιόμετρα μακριά. Αυτό, έτσι ακριβώ μπορώ να το περιγράψω. Είτε έχω γεννηθεί intersex, είτε έχω γεννηθεί σε γυναίκα. Μπορώ να είμαι τα πάντα. Μπορώ να μου αρέσουν τα πάντα. Φαντάζομαι ότι υπάρχει κόσμο που ταυτίζει το intersex με το trans. Έχω προσωπική ιστορία σε αυτό. Ωραία. Μπορώ. Εννοείται. Λοιπόν, είμαι ένα κομμενάκι. Αν μα βλέπει τώρα. <laughs> τι να σου πω τώρα και σένα. <laughs> 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 τι να σου πω τώρα και σένα. Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε βρεθεί. Και είχε δει το αυτοκόλλητο πάνω μου, γιατί εγώ παίρνω ιστρογόνα με μορφή αυτοκόλλητα. Ωραία. Και είχε, δει, λοιπόν το αυτοκόλλητο πάνω μου, ρωτάει τι είναι αυτό. Με ρωτήσε τώρα τι είναι αυτό, αν τα να του λέω τώρα εγώ, είναι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Τα περιγράφω όλα με εξαιρετική λεπτομέρεια, εξαιρετική λεπτομέρεια. Και μεγάλη στο τέλο, Α, άρεσε τραν. Του λέω τι να σου πω τώρα και σε του λέω. Όπω τηλεόραση δεν ξαναβρεθήκαμε έτσι. Α, εντάξει, <laughs> τώρα σε ρωτάω. Αν συνεχίστηκε <laughs> αυτό με τον κομμενάκι. Όχι, το κομμενάκι δεν συνεχίστηκε. Το συγχαίρω πάρα πολύ, απλά γιατί δεν ξέρουν. Ξαναλέω. Ναι. Και η αλήθεια είναι πω δεν μπορούμε να του κατηγορήσουμε που δεν ξέρουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να του κατηγορήσει κάτι δεν ξέρει αυτέ. Γιατί πιστεύει ενώ υπάρχει ορατότητα σε, σε όλη την LGBTQ κοινότητα τύπου ο κόσμος έξω καταλαβαίνει τι σημαίνει γκέι, καταλαβαίνει τι σημαίνει τράν, ε, τρανς, καταλαβαίνει τι σημαίνει λεσβεία. Γιατί πιστεύεις ότι δεν υπάρχει ίδια ορατότητα και στο ίντερσεξ κομμάτι. Ξαναγυρνάμε στην άγνοια. Εδώ πέρα είναι όλα. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα και αν γνωρίζει είναι ελληπής οι Όπω όπως είχα και εγώ ας πούμε. Δεν γνωρίζουν οι γιατροί και δεν μπορούν να συμβουλέψουν κατάλληλα. Δεν γνωρίζουν οι δάσκαλοι, το ίδιο πάλι δεν μπορούν να συμβουλέψουν κατάλληλα. Δεν γνωρίζουν δεν γνωρίζει κανεί. Η γενικά, οικογένεια, α Ακριβώ, η οικογένεια. Γιατί όλοι χρειαζόμαστε κάποιον να μα ανακατευθύνει. Ωραία. Πρέπει κάπω να, προ, να Ποριστούμε κι εμεί. Και όταν δεν γνωρίζει, όταν δεν υπάρχει βιβλιογραφία, δεν υπάρχει τίποτα, προφανώ και δεν υπάρχει και ορατότητα. Επειδή λοιπόν είμαστε κάτι, είμαστε κάτι, πολύ καινούριο, σαν οργάνωση, όχι σαν ίνδεξη στα άτομα προφανώ, γιατί υπάρχουν από πάντα. Σαν οργάνωση έχουμε εδρεώσει πολύ τα βήματά μα και τα θεμέλια μα λοιπόν, πλέον μπορούμε, μπορεί οποιοδήποτε να έρθει σε εμά να του δώσουμε τι κατάλληλε πληροφορίε, να μιλήσει με ψυχολόγου, να μιλήσει με νομικού, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Εκεί πέρα λοιπόν που θέλουμε να καταλήξουμε είναι ότι λόγω λοιπόν τη έλλειψη τη βιβλιογραφία και τη γνώση, αυ γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν υπάρχει ερωτότητα. Οκ. Okay. Πιστεύεις ότι έχει να κάνει και με την τροπή και με όλο αυτό το πράγμα, γιατί για να μην υπάρχει ενημέρωση, σημαίνει ότι από κάπου πηγάζει αυτό. Δεν είναι απλά ότι δεν υπάρχει βιβλιογραφία. Γιατί αν ο κόσμο έβγαινε λίγο από αυτό το στερεότυπο το «Αχ, μην το πούμε, μην αυτό», θα υπήρχε πολύ νωρίτερα. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι τα άτομα ντρέπονται πάρα πολύ. Την πηγή προσπαθώ να καταλάβω, θα σου πω γιατί. Γιατί από τη στιγμή που είναι κάτι τόσο φυσιολογικό και υπάρχει στη φύση τόσα χρόνια, ας πούμε, γιατί έχουμε κολλήσει στα στερεοτυπικά, στα δύο φύλλα. Η αλήθεια είναι πως όταν έχουμε σαν στερεότυπο αυτό το δίπολο, το ξέρει κάτι, αρσενικό θηλυκό, άντρα, γυναίκα και τέλο. Και όταν υπάρχει Ανα Ανατουσεώνει όλο αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγει. Έχουμε έρθει λοιπόν εμεί αυτή τη στιγμή εδώ να αποδείξουμε το αντίθετο. Πρέπει λοιπόν να το αποδεχτούμε κάποια στιγμή και να προχωρήσουμε παρακάτω. Και υπάρχει ο στιγματισμό, φαντάζομαι, από του γιατρού. Ακριβώ. Είναι το ότι δεν το αναγνωρίζουν που μου φαίνεται αστείο, γιατί. Καλά, εδώ το κράτο μα αναγνωρίζει. Τι να λέμε τώρα. Τι εννοεί. Εμένα ο άμκα μου για κάποιο λόγο γράφει πάνω Άρεν. Σε λίγο What? θα μου έρθει και το χαρτί. <laughs> 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 δεν ξέρω. What? Δεν ξέρω. What? Ναι, πραγματικά. Δηλαδή πώ να υπάρξει καν πιο παρακά, παρακάτω που είναι οι γιατροί. Mm. Ωραία. Ε, αυτός ο στιγματισμός από τους γιατρού, αυτό το να σε κοιτάνε σαν ένας αυτό το, το μόνο στα βιβλία το διαβάζουμε, είναι απίστευτο. Δηλαδή μόνο και μόνο αυτό αρκεί για να το κρατήσει μόνο για εσένα και να μην το πει παρά έξω. Πραγματικά αρκεί. Δηλαδή, χρειάζεται ούτε γονεί, ούτε φίλοι, ούτε τίποτα. Όλο αυτό που γίνεται Ακριβώς. με τι επεμβάσει στα μικρά παιδιά. Αυτό Πρώτα εγώ όταν π... το άκουσα καταρχά έπαθα φρίκαρα. Είναι, είναι, Γιατί είναι ακούγεται αποτρόπαιο. Είναι, είναι ένα τρεχιαστικό πραγματικά. Θε να μου το αναλύσει λίγο αυτό. Πριν καλά-καλά γεννηθεί ένα παιδί, α πούμε, για να φτάσουμε στα παιδιά, σου λένε οι ίδιοι γιατροί. Ρίξτο. Και πέρα βρίσκουμε τη λύση. Στο ρίξτο. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Σου λένε, ξέρει κάτι, θα βγει έτσι και έτσι και δεν θα έχει αυτό. Θα είναι πολύ διαφορετικό. Θα το λένε, θα τρώει μπούλινγκ. Θα... Δεν θα βρίσκει σύντροφο. Δεν θα μπορεί να κάνει παιδιά και εδώ και σου λένε ρίξτο. Δηλαδή πάμε κατευθείαν εκεί πέρα. Α, ναι, γιατί ο στόχο στόχος, στόχος ζωή ανθρώπου είναι να κάνει παιδιά. Ακριβώ, να μεγαλώσει. Και να, είναι... έχει είναι... το στερεοτυπικό φίλο, α πούμε, ακριβώς. για να μπορεί να είναι. Δεν υπάρχει άλλη πορεία σε αυτή τη ζωή, δεν υπάρχει άλλο στόχο. Είμαστε εκεί πέρα. Άρα το 2% είναι γιατί οι περισσότεροι τα έχουν ρίξει, φαντάζομαι. Ακριβώ. Ακριβώς. Και όταν αναφέραμε πριν ποιο ήταν το ποσοστό, δεν αναφέραμε, αναφέραμε μόνο τα γεννημένα παιδιά, έτσι. Mm. Γιατί φαντάσου πόσα γέννητα ήταν τα οποία κατέληξαν να τα ρίξουν. Και το άλλο ακραίο είναι το πόσα παιδιά έχουν καταφέρει να γεννηθούν επειδή γονεί που είχαν συμβουλευτεί πρώτα από γιατρού του είχαν πει να το ρίξουν, έκατσαν, έψαξαν, πήραν την ίντερσεξ γκρι τηλέφωνο και του είπαν: Χε κάτι, δεν υπάρχει λόγο για αυτή τη γενοκτονία. Είναι απίστευτο. Πραγματικά. Είναι συγκινητικό το πόσο παιδιά έχουν γεννηθεί. Άρα, ένας βασικό, ένα βασικό πράγμα που πρέπει εσεί που ξέρετε να βλέπετε και θέλετε να κάνετε ένα παιδί, σε περίπτωση που οι γιατροί σα πούνε ε, Ναι, θα βγει intersex, ρίξτε το, πάρτε ένα τηλέφωνο στην intersex Greece. Μπα και σώσουμε και κανένα παιδί που θέλουν οι γονεί του να γεννηθεί, έτσι. Ακήμα. Δεν μιλάμε για ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, κάτι τέτοιο. Και εγώ αυτό το κομμάτι δεν το ήξερα με τι εκτρώσει. Εγώ mm. ήξερα μόνο στη γέννηση, α πούμε, όταν υπάρχει κάποιο φανερό τέτοιο που γίνονται εγχειρήσει. Mm. Ακεί mm, Ακι πέρα τι Θες γίνεται μου, τώρα. Μίλα μου λίγο γι' αυτό. Εγώ μίλησα πρόσφατα με μια φοιτήτρια ιατρική, η οποία κάνει τώρα την ειδίκευσή τη. Κάπου δεν θα πω, Και μου είπε. στην γυναικολογική την κάνει, συγγνώμη. Και μου είπε, γεννήθηκε ένα παιδί πρόσφατα. Ήμουν σε μία γυναίκα και γεννήθηκε ένα παιδί και με τα δύο εξωτερικά αναπαραγωγικά όργανα. Και μου λέει ότι αυτό που κάνουμε είναι στην ουσία κάνουμε. Εξέταση και μετράμε ιστρογόνα τεσοστερόνη και αυτό το οποίο υπερισχύει, αυτό το οποίο κρατάνε. Και πού καταλήγουμε τώρα. Ακριβώ κατα... είναι ε, αυτό. Η ησυχία, η ησυχία ήταν πολύ δυνατή, έτσι. ήταν <laughs> <laughs> so loud. Sock. ναι, είναι σοκ. Βασικά είναι απίστευτο. Δεν δίνει καν στο παιδί το οποίο θα μεγαλώσει και θα είναι μια ξεχωριστή οντότητα, ένα ξεχωριστό άτομο, να το δώσει στην επιλογή τι θέλει εκείνο να είναι. Είναι απίστευτο να σου στερούν αυτή την επιλογή. Απίστευτο. Ειδικά όταν είναι κάτι που είναι πάνω σου, ρε παιδί μου. Ακριβώ. Είναι πάνω Σε καθορίζει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα και θα πάρεις εσύ την επιλογή. Γι' αυτό το λόγο κιόλα έχουμε, καταφέραμε μετά από πάρα πολλές προσπάθειες να περάσουμε το νόμο ο οποίος ψηφίστηκε όπου δεν επιτρέπεται να γίνονται τέτοιου είδους επεμβάσεις και όχι μόνο όλων των ειδών επεμβάσεις αναφορικά με το αναπαραγωγικό σύστημα έσω και έξω έσω σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Γιατί ηλικίες μιλάμε ότι γινόταν αυτό. Νεογέννητα, καταρχάς. Όπω ανέφερα μόλι τώρα. Βρέφη, πολλά, πολλά μικρά παιδιά. Και μετά πάμε και στην εφηβεία. Όπω έκανα και εγώ τη δικιά μου, α πούμε, επέμβαση στην εφηβεία. Εσύ την επέλεξε όμω. Εγώ την επέλεξα, αλλά με τι γνώσει που έχω τώρα. Εγώ η επέμβαση, να, να πούμε κιόλα, ότι η επέμβαση που έκανα ήταν η γοναδεκτομή. Όταν έγινε η όλη η διάγνωση, ε, μου είπαν ότι έχει δύο γονάδε, οι οποίες είναι κάτι σαν όθηκες οι οποίε σου δίνουν ιστρογόνα, βρίσκονται στο σημείο των οθικών, εκεί πέρα που βρίσκονται φυσιολογικά, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο κίνδυνο μετά τα 21 να καρκινοποιηθούν. Και μου λένε πρέπει να τι βγάλουμε. Προληπτικά. Τώρα, εγώ, με τι γνώσει που έχω τώρα, με τα πράγματα που έχω δει, αν καλούμουν να επιλέξω ξανά, δεν θα τι έβγαζα τότε. Δεν θα το είχα κάνει το χειρουργείο. Γιατί θα με έχει γλιτώσει αυτή τη στιγμή. Από τα ιστρογόνα που παίρνει. Έξι χρόνια τουλάχιστον ορμονική θεραπεία. Γιατί άλλα intersex άτομα το μαθαίνουν στα 12 αυτό. Είναι πολλά περισσότερα τα χρόνια. Υπάρχουν άτομα αυτή τη στιγμή intersex και στο εξωτερικό, από, από ό,τι έχω δει εγώ, ε, όπου είναι τώρα αυτή τη στιγμή 35, δεν έχουν βγάλει τι γονάδε, και τα ελέγχουν συστηματικά. Okay. Οκ. Όπως κάνει, Εξετάσει στο γυναικολόγο. Να κάνει και αυτό, α πούμε. Ακριβώ. Τόση ώρα εγώ σου μιλάω στο θηλυκό και δεν σε ρώτησα ε, ποιε ανωνυμίε χρησιμοποιεί. Χρησιμοποιώ τι στην, τι θηλυκέ ανωνυμίε. Οκ. Okay. Και αναγνωρίζουμε ω σύνταξη γυναίκα. Θέλω να μπει λίγο αν έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα στο κομμάτι του ότι ρε, παιδί μου από τότε που ξεκίνησαν και άλλα άτομα να προσδιορίζονται ως non-binary ή οτιδήποτε τέτοιο. Τα intersex άτομα μήπω έπεσαν ακόμη περισσότερο στη μη ορατότητα, ας πούμε. Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι πως αυτό που έχει συμβεί είναι ότι εμείς μπορούμε να, δε, να εδρώσουμε ότι αυτό που νιώθουμε με αυτό που είμαστε είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, έχω χύψη χρωμοσώματα. Ωραία. Αυτό, αυτό είναι το DNA μου. Εξωτερικά είμαι έτσι όπως είμαι. Ωραία. Έχουμε δει τι μπο μπορεί να πει. Κάτι έχουμε παρατηρήσει, δεν ξέρω. <laughs> τι τι μπορεί να με πει. <laughs> Θα το επιλέξω εγώ αυτό. Οπότε, δε, όχι απλώ ότι μα έχει δυσκολέψει, αλλά έχουμε βοηθήσει και ένα στον άλλο. Μα δεν είναι μόνο και το εξωτερικά, σαν εμφάνιση, όπω μπορεί ας πούμε, ένα τραν άτομο να είναι στη φάση μετάβαση. <laughs> είναι και σε ένα βαθμό βιολογικά. Ακριβώ. Πόσο πιστεύει ότι μπορεί να βλάψουν ένα intersex άτομο τα κοινωνικά στερεότυπα. Υπερβολικά πάρα πολύ βασικά και νομίζω όσο μπορούν να το βλάψουν τόσο όσο και σε όλες τις υπόλοιπε ομάδες της LGBTQ. Δηλαδή δεν πηγαίνουμε μόνο στο intersex. Έτσι. Βασικά εγώ πιστεύω ότι και το straight τα κοινωνικά στερεότυπα Ακριβώς. πολλές φορές είναι πολύ... Άσχημα, α πούμε, και δεν εκφράζουν ένα straight άτομο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το intersex. Μπορεί να κάνει κακό σε, σε οποιοδήποτε κοινότητα της LGBTQ είσαι, σε οποιαδήποτε ομάδα της LGBTQ είσαι, ε, είτε είσαι straight, είτε είσαι gay, είτε είσαι pan, δεν έχει να κάνει, μπορεί να κάνει κακό στα πάντα όλα. Δηλαδή, μπορεί να είσαι ένας cis άντρας, ο οποίος να είναι θηλυπρεπής και να είναι και straight. Αυτό το πράγμα μπορεί να πληγώσει το πώ θα... Mm. Το θα τον αντιμετωπίσει, το πώς θα η κοινωνία... αντιμετωπίσει η κοινωνία αυτό το άτομο ε, μπορεί να τον πληγώσει πάρα πολύ. Ρε, με έχει κουράσει πάρα πολύ όλο αυτό το πρέπει, το, mm. το στερεοτυπικό της κοινωνίας, πραγματικά. Δηλαδή, mm. α είμαστε όπω θέλουμε να είμαστε, δεν μπορώ να καταλάβω τι ενοχλεί και ποιον, να πούμε. Γενικότερα και τα στρέιτ άτομα, οι straight άντρε, τρώνε, πιστεύω, τρομερή καταπίεση στο να έχουν, ε, ρε παιδί μου, μία εικόνα και μία συμπεριφορά. K κοινωνικά αποδεκτή για yeah. έναν άντρα-άντρα που λέμε, α πούμε, ένα βαρβάτο άντρα, α πούμε, να Πώς... πρέπει να τα πληρεί όλα αυτά τα δεδομένα. Πόσοι έχουν αυτοκτονήσει, Γιατί δεν πρέπει να κλαίνε, δεν πρέπει να αυτο. και σε μια δυσκολία, α πούμε, πιέζονται. Α σε ρε παιδάκι, και, ναι, και όλα αυτά τα ποσοστά τη αυτοκτονικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο άντρα, ξέρει έτσι. Θέλω να μου πει ποια είναι η πιο συχνή ερώτηση που σου κάνει κάποιο. Άρα δεν δε χρειάζεται να βάζει προφλεκτικό. Αυτή είναι η νούμερο ένα. Το νούμερο δύο είναι όταν εγώ του λέω με τι έρχεται όλο αυτό το πράγμα. Ότι ξέρεις κάτι. Έχω μηδέν ανδρογόνα, ρε φίλε. Έχω μηδέν. Έχω να βάλω αποσμητικό. Ε, έβαζα γιατί νόμιζα ότι έπρεπε να βάλω. Ενώ δεν χρειάζεται, α πούμε, κατάλαβε μηδέν οσμές, δεν έχω λιπαρό πρόσωπο, δεν έχω ακμή, το οποίο δεν ξέρω αν έχει να κάνει και όλα αυτό. Εγώ που Άρα. ζηλεύω εκτρά, γιατί εγώ <laughs> που από όσο ξέρω δεν είμαι intersex, <laughs> τι να πω πια. Έχω πολύ ψηλά ανδρογόνα. <laughs> Άσε μας, αρφίλε, από Έρευε, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, σκέψου, τριχοφία δεν έχω. Τις μασχάλες μου δεν τις έχω ξηρίσει ποτέ. Αν δεν φαίνονται τώρα, δεν τις έχω ποτέ. Σε μισό ώρα, <laughs> Ναι, okay. Έρχονται ε, με τόσα πολλά πράγματα, μου λένε αυτό ακριβώ το ίδιο. Ξέρει πώ, λέω, ξέρω πάρα πολύ και τέτοια. Αλλά η νούμερο ένα είναι για το προφλεκτικό. Δεν χρειάζεται να βάζει προφλεκτικό. Το νούμερο, όταν του λέω ότι δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Υπάρχει ερώτηση που σε ενοχλεί όμω να σου κάνουν. Όχι, γιατί οτιδήποτε και αν με ρωτάνε, μου αρέσει πάρα πολύ να του εκπαιδεύω πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να. Είναι όπω μα λέγανε τότε οι δάσκαλοι, ξέρω εγώ, ότι καμία ερώτηση δεν είναι λάθο. Αυτό ακριβώ είναι. Ό,τι και αν ρωτήσει, ρώτα το, ό,τι και θες να ρωτήσεις, με ρώτα Με σεβασμό το, εννοείται. Ακριβώς, με σεβασμό, για να μάθεις. Όσο περισσότερο σε ρωτήσεις, τόσο το καλύτερο. Κατά πόσο ήταν στο χέρι σου το ποια θα είναι η ταυτότητα φίλου σου, είναι κάτι το οποίο ρε παιδί μου το επέλεξε ή σου επιβλήθηκε. Εγώ προσωπικά έτυχε να ταυτίζομαι με την ταυτότητα φίλου η οποία μου αποδόθηκε στη γέννα. Κοριτσάκι με βγάλανε, κορίτσι νιώθω, γυναίκα νιώθω. Θα μπορούσα ακριβώς όπως είμαι, να ένιωθα άντρα. Να ένιωθα πιο αρενοπός. Δεν έχει να κάνει. Δεν το επιλέγει. Εσύ δεν το επέλεξε το φίλο που σου αποδόθηκε, απλά Ακριβώς. σου αποδόθηκε λόγω τη εμφάνισή σου, οπότε συνέχισε με αυτό. Ακριβώ. Έτσι ένιωθα και έτσι νιώθω και νιώθω και πολύ καλά. Και στα χρώμα σώματά σου είναι χύψη. Ακριβώ. Κι α είναι, ό,τι να ας είναι. Κι είναι, ναι. Για το θέμα το επιλέγουμε ή δεν επιλέγουμε και για το φίλο το οποίο μα αποδίδεται στη γέννα, όταν για παράδειγμα στην περίπτωση ενό παιδιού το οποίο γεννιέται με μεγάλο κλητορία ε, και του το κόβουν στην ουσία, το παιδί μεγαλώνει. Το οποίο ουσιαστικά είναι ένα μικρό παίο. Ακριβώ, είναι ένα μικρό παίο. Το παιδί μπορεί να μεγαλώνει, να το έχει υποδοθεί το, το θηλυκό φύλλο, να μεγαλώνει, να νιώθει δυσφορία, να νιώθει αγόρι και εκείνο. Ενώ θα μπορούσε να έχει την επιλογή τότε, αν δεν το είχαν ναι, κόψει, να μπορούσε να πει, ξέρω εγώ, ότι. Μεγαλώνοντα, θα κάνω τη δική. Θα αποφασίσω εγώ, ρε παιδί μου. Ακριβώ. Του έχουν πάρει αυτή την επιλογή. Κατάλαβε και νιώθει δυσφορία. Δεν νιώθει καλά, δεν νιώθει ο εαυτό Υπήρξε ποτέ περίοδο στην οποία το έκρυβε ότι είσαι intersex ή ότι έλεγε ψέματα γι' αυτό, από τότε που το έμαθες. Δεν είναι ότι το έκρυβα. Δεν είναι ότι το φώναζα. Και δεν είναι και ότι τα έλεγα και ψέματα. Δηλαδή, απλά δεν είχε έρθει πάνω στη, πάνω στη συζήτηση. Εγώ δεν ήξερα καν, α πούμε, ότι λεγόταν intersex όταν το είχα πρωτομάθει. Δηλαδή, δεν ήξερα την intersex. Εγώ πρώτη φορά το άκουγα αυτό. Βέβαια δηλαδή, δεν το έχω ακούσει καν βασικά. Αυτό το πράγμα το οποίο στην ουσία γινόταν ήταν ότι απλά δεν μιλούσαμε για αυτό, μέχρι που εγώ αποφάσισα να μιλήσω για αυτό και να αρχίσω να το λέω στι φίλε μου. Το πρώτο άτομο, πέρα από το οικογενειακό περιβάλλον που το έμαθα, ήταν η κολλητή μου η Άννα, η οποία ήταν και πολύ αστεία ιστορία. Θα βρει τώρα θα την πω, αλλά θα την πω. Να την πει, εννοείται. Γιατί με το που είχα γυρίσει από τον γιατρό εκείνη την ημέρα, ήμουν λίγο έτσι σε ένα, σε ένα σόκολ. Παίρνω τηλέφωνο και τη λέω: Έλα, τη λέω που είσαι, μου λέει σπίτι, μπαίνω για μπάνιο. Τη λέω: Μην μπει για μπάνιο, τη λέω. Μα μου λέει: Είμαι γυμνή, τη λέω: Μην μπει, για μπάνιο, έρχομαι. Εν τέλει δεν πήγε για μπάνιο. Μου ανοίγει με την πετσατούλα τη, στη τσίδη από μέσα. Και καθόμαστε, στο, κάθομαι εγώ στο κρεβάτι, κάτω αυτή στην καρέκλα. Τη λέω: Ρε, αν ξέρω εγώ το και το, θα χρειαστεί να κάνω μια επέμβαση. Βάζει τα κλάματα, πετάει την πετσέτα, έρχεται πάνω αγκαλιάζει, τσιτσίδι, και αυτή την εικόνα δεν θα την ξεχάσω εγώ ποτέ. <laughs> δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Αγαπούλα μου. Αλλά ήταν η μόνη που το ήξερε για ένα χρόνο, α πούμε. Οκ, okay, άργησες να το πει. Πάρα πολύ, ναι, γιατί περίμενα να γίνει, θα γινόταν το ίδιο καλοκαίρι η επέμβαση. Ήμουνα, πήγαινα από γυμνάσιο Λύκειο, έτσι. Ήμουνα τρίτη και πήγαινε πρώτη ηλικίου. Ήταν να γίνει η επέμβαση, έγινε η επέμβαση, ανάρρωσα πλήρω, διότι υπήρχε και ένα μεγάλο πρίξιμο από την επέμβαση. Ανάρρωσα πλήρω και μετά άρχισα σιγά σιγά και το έλεγα. Στο πολύ κοντινό μου περιβάλλον, δηλαδή δεν θεώρησα ότι ήταν απαραίτητο να το πω πουθενά άλλο. Okay. Αλλά μετά, όσο μεγάλωνα. Το αποδεχόμουν όλο και περισσότερο. Και όσο ενημερωνόσουν. Ακριβώ. <laughs> μου άρεσε από ένα σημείο και μετά πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο να μου αρέσει κιόλα, κατάλαβε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η αποδοχή. Υπήρχε κάποιο που το αντιμετώπισε πολύ άσχημα και σε κορόιδεψε, α πούμε, κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι πω όχι. Ήταν μόνο η ιστορία που είχαμε πει με το άλλο που νόμιζε ότι ήμουν τραν. Ναι. Αλλά δεν έχω βρεθεί σε κάτι άλλο τέτοιο παρόμοιο. Έχω πέσει πάρα πολύ τυχερή σε όλα τα θέματα. Και στο θέμα τη οικογένεια από την αποδοχή και από το σώι το ευρύτερο. Και από του φίλου οι οποίοι εντάξει, είναι όλοι ορθολογικά μυαλά, οπότε αντιλαμβάνονται και έχουν και γνώσει, που αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την αποδοχή την έχω νιώσει από άτομα τα οποία έχουν γνώσει πάνω στο θέμα, αλλά όχι πάνω στο θέμα του ή τη LGBTQ, έχουν θέματα άλλα. Δηλαδή, γιατί έχουν γνώσει, άλλε γνώσει έχουν, δηλαδή ιατρικέ γνώσει, βιολογικέ γνώσει, που αντιλαμβάνονται πώ γίνεται, τι γίνεται και δεν συγχαίουν το ένα με το άλλο. Δηλαδή, έχουν δύο παραπάνω εγκεφαλικά κύτταρα. Σε αυτά τα άτομα προτιμώ να τα λέω. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι τόσο σημαντική η γνώση. Ναι. τόσο σημαντική εκπαίδευση. Μου είπε και για την κοινωνία ότι δεν το αναγνωρίζει, α πούμε. Εσένα η ταυτότητά σου τι λέει. Η ταυτότητά μου λέει γυναίκα. Ο Άμκα μου λέει Άρεν. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Το παρατήρησα πρώτη φορά, νομίζω, φέτο ή πέρσι, κάτι τέτοιο, σε μια εξέταση που είχα δει. Μπορεί να ήταν τυπογραφικό. Μπορεί να μην ήταν τυπογραφικό. Okay. Μπορεί ένα μήνα να μου έρθει το χαρτί. Ελπίζω να μην σου έρθει το χαρτί. Δεν πειράζει, θα πάμε το αγόρι μου, ειδικέ δυνάμει. Α άλλα Τι θα ήθελε να ξέρει ο κόσμο για τα intersex άτομα που δεν το ξέρει. Ότι είμαστε απόλυτα λειτουργικά άτομα. Ότι υπάρχουμε. Είμαστε αληθινοί. Βρισκόμαστε εδώ μπροστά σα για να σα ενημερώσουμε. Δεν είμαστε κάποιοι εξωγήινοι όπω μα αντιμετωπίζουν κάποιοι. Δεν είμαστε άρρωστοι. Όπω μα αντιμετωπίζουν κάποιοι. Είμαστε φυσιολογικά άτομα με σκέψει, συναισθήματα. Είναι πολύ στεναχωρητό ότι πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό, έτσι. Ναι, ισχύει. Εσένα το να συνάψει ερωτικέ σχέσει ή ερωτικό δεσμό, σου ήταν δύσκολο, μεγαλώνοντα μόλι μάθαιναν, α πούμε, τα τέρια σου για το ίντερσεξ κομμάτι σου. Όχι, να σου πω την αλήθεια. Ξέ, είμαστε πάρα πολύ μικροί. Για να σκεφτούμε, το μόνο πράγμα στο οποίο υποθέτω εγώ ότι θα μπορούσε κάποιο να έχει θέμα με το όλο πράγμα είναι τα παιδιά. Ωραία. Ναι. Αλλά είμαστε πάρα πολύ μικροί για να το σκεφτούμε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρει κάτι, δεν μπορώ να κάνω σκέψη μαζί σου τώρα γιατί. Και πάλι μπορεί να κάνει με. Ακριβώ, αλλά σου λέω τώρα γιατί αυτό είναι που δεν θετήσεις. θα το σκεφτεί παραπάνω. Αυτό ναι. που δεν θα το σκεφτεί περαιτέρω, α πούμε. Δηλαδή, δεν είναι το... το μόνο θέμα, πιστεύω ότι ήταν αυτό. Αλλά παρόλα αυτά δεν δηλαδή μου ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Όταν το λέω στους... στα αγόρια μου, στι σχέσει μου κτλ. που είχα και έχω, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ υποστρικτική. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αγάπη μου, ξέρει να <laughs> <και> του διαλέγει. <laughs> ναι, είδε. <laughs> Πιστεύει ότι τα intersex άτομα έχουν υποστεί γενοκτονία. Ναι, έχουν υποστεί γενοκτονία. Όταν ένα άνθρωπο, ένα γιατρό, ο οποίο βρίσκεται σε μια τέτοια θέση εξουσία, σου λέει, ξέρει κάτι, καλό θα ήταν, ή σκεφτείτε το, ή όντω ζελάτε να το κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ξανασκέφτεσαι και απλά το, το κάνει. Οπότε προφανώ και έχουμε υποστεί γενοκτονία. Επίση, ο ΙΕ θεωρεί τι επεμβάσει. Επάνω στα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό ανα, αναπαραγωγικό σύστημα βασανιστήρια. Ναι, γιατί γίνεται και τώρα αυτό που μα είπε με τα νεογέννητα, α πούμε, ήταν φερκαλαίο. Και ξέρει τι μου φαίνεται πάρα πολύ τραγικό το γεγονό ότι μιλάμε για τα τραν άτομα, ότι είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται τα τραν άτομα να κάνουν εγχειρήσει που θα ε, διορθώνουν το φύλλο του κτλ. Αλλά για τα ίντερνετ παιδιά και βρέφη, που ο καθένα έχει εξουσία πάνω στο σώμα του, α πούμε, για να. Κόψει οποιοδήποτε όργανο δεν του ταιριάζει, μου φαίνεται τραγικό και υποκριτικό το λιγότερο. Είναι πολύ μεγάλη ηρωνία και πολύ υποκριτικό προφανώ για να το λένε αυτό το πράγμα για τα τραν άτομα. Και οι επεμβάσει οι οποίε γίνονται στα ίντερσεξ άτομα, γίνονται όχι επειδή απειλούν τη ζωή. Ότι α πούμε έχουν κάποια ασθένεια η οποία του στοιχεί στη ζωή του. Ακριβώ. Γίνονται, γίνονται γιατί. Για να ταιριάξουν στην ουσία στο δίπολο. Στο γνωστό, κανονικό εντό αγωγικών δίπολο. Τι μέτρα θα μπορούσαν να πάρθουν κατά την άποψή σου για την καλύτερη διαβίωση των ίντερσεξ? Η ενημέρωση και η εκπαίδευση. Αυτή, αυτή, είναι η απάντηση. Ενημέρωση και εκπαίδευση. Ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού, ενημέρωση των γονέων, ενημέρωση των δασκάλων και... Αν μάθουν όλοι αυτοί, θα μάθουμε όλοι βασικά. Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί αυτή είναι η οποία εμείς ακούμε, αυτή είναι η οποία εμείς παίρνουμε πληροφορίες και όταν ξέρουν αυτοί, μας το μεταδίδουν και εμάς. Και επίσης, να αναγνωρίσουμε από το κράτο και να σπάσουμε το στίγμα και τα στερεότυπα τα οποία υπάρχουν γύρω από αυτό. Τι απαντά σε εκείνου που μιλάνε με κακεντρέχεια για το φάσμα των φίλων και των σεξουαλικότητων, Πραγματικά, τα Ιντερνετσέξ άτομα είναι από την απόδειξη ότι το φίλο δεν είναι δίπολο, αλλά είναι φάσμα. Μαζί μα έχουμε και το Θέμη. Για έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει, θέλω να μου πει ποιο είσαι και τι κάνει αυτή τη ζωή. Είμαι ο Θέμη, είμαι 24 χρονών. Μωρά είστε. <laughs> Προ το παρόν δεν ασχολούμαι με. Δεν δουλεύω, ρε παιδί μου, και αυτά. Έχω τελειώσει κομμωτική και βοηθό φυσικοθεραπευτή. Άντε καλέ. Άρα θα mm. με κουρέψει, να σου πω. Να <laughs> <laughs> δείξει. Αυτό το παίρνω σαν όχι. Όχι. Και συνεχίζουμε. <laughs> λοιπόν, πριν που μιλούσαμε με την Έλσα, εγώ αναφερόμουν στην Έλσα ως γυναίκα. Ναι. Να πούμε εδώ στο κοινό ότι αυτό δεν είναι σωστό και ότι καλύτερα να πούμε intersex γυναίκα γιατί αποκαλώντας ένα intersex άτομο σκέτο γυναίκα ή σκέτο άντρα είναι σαν να διονύζουμε το στερεότυπο το ότι υπάρχει μόνο άντρα ή μόνο γυναίκα, ενώ στο σημερινό επεισόδιο καταλαβαίνετε ότι μαθαίνουμε ότι όλο αυτό είναι ένα φάσμα και βιολογικά. Εσύ λοιπόν, πώ προσδιορίζεσαι. Εγώ προσδιορίζομαι ω intersex αγόρι και οι αντωνυμίε μου είναι αρσενικέ. Φαντάζομαι ότι η σεξουαλικότητά σου δεν έχει καμία σχέση με τι Καμία απολύτω σχέση, ναι. Εσύ σε ποια ηλικία κατάλαβε ότι είσαι intersex. Α πούμε, οι γονεί μου δεν άργησαν να μου το πούνε. Εκεί στα 14-15. Άργησαν λίγο, αν θε την άποψή μου. Εντάξει, <laughs> γιατί δικιά μου την. Η ηλικία δεν μου φαίνεται πολύ. Okay, στο ναι. γυμνάσιο. Προτιμούσαν να μου το πούνε, α πούμε, στο δημοτικό. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήμασταν ενημερωμένοι από μικρή την το intersex. Οπότε θα ήταν στο δημοτικό, θα στο λέγανε και θα ήταν όλα φυσιολογικά. Ναι, θα σου πω όμω γιατί δεν μου το είπαν στο δημοτικό. Γιατί οι και οι μου τότε το μάθανε. Άντε. Ναι. Για πε. <laughs> και δεν ήξεραν τι ακριβώ είναι. Ε, Αμπαμπάζουμε, α πούμε, ο γλυκούλη Είναι πολύ ευαίσθητο. Και στην αρχή, στην, στην αρχή, που το είχαν μάθει, ας πούμε, έλεγαν να μην το πούμε από εδώ, από εκεί, σε συγγενείς και τέτοια. Και, του, και αυτό, όλο αυτό, ας πούμε, του έδωσε ο ψυχολόγος μου που πήγαινα στα Γιάννενα και, του, και, τον είπε ότι δεν έχει κάτι ο Θέμης, ε, κάποια ρωσια ή κάτι ε, ότι είναι πολύ βάρη, ας πούμε, στον οργανισμό του, είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Ασχέτως που δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Εσύ, λοιπόν, οι γονείς σου το μάθανε κάνοντας κάποιες εξετάσεις. Ναι. Και εσύ το είδες και στα χρωμοσώματά σου, ότι το χρωμο, το, τα χρωμο... Τα Χρωμοσώματά μου. Τα χρωμοσώματά σου είναι... Χίχυψη. Χίχυψη. οκεϊ Οκ. Άρα, έχει περισσότερο... Γυναικείε. Παρά αντρικέ ορμόνε. Εσύ το μαθαίνετε οικογενειακώ. Ναι. Τι αντιμετώπιση είχε από την οικογένειά σου πέραν του α μην το πούμε παρά έξω κτλ. Εγώ από την οικογένειά μου είχα και έχω πολύ μεγάλη στήριξη και από την αδερφή μου και από τον γαμπρό μου. Μου είπαν ρε παιδί μου ότι οκ, okay, μου λένε δεν είναι, μου λέει κάτι κακό. Μου είπαν απλά ότι θα κάνω μια ορμονοθεραπεία για να έχω πιο πολύ διάθεση και πιο πολύ για να βγάλω και γένια και... Να ταυτιστεί περισσότερο ακόμη το φίλο σου. Ναι, ναι, το... το... αρσενικό. Ο περίγυρό σου, εσύ ξεκίνησες να το λες κανονικά στο περίγυρό σου ότι σε ίντερσεξ σου σε δυσκόλεψε αυτό. Στην αρχή μου έλεγαν οι δικοί μου να μην το πω. Φανταζόμουν ότι και οι γονείς σου σου είπαν να μην το πει για να προστατεύσουν εσένα γιατί καταλαβαίνουν σε τι κοινωνία. Βρισκόμαστε, ναι. Yeah. Αλλά μετά αποφάσισα εγώ στην ηλικία των 18 με 19 χρονών. Να κάνει coming out. Βέβαια, και να το πω ε, κανονικά. Γιατί μου έλεγε η μαμά μου ότι α πούμε γιατί το είπε σε εισαγωγικά. Και γύρισα και την είπα ότι είναι κάτι που το έχω εγώ και θα το πω που. Θέλω εγώ. εγώ, ναι. Και το ξέρουν η οικογένειά μου, όλοι, και οι φίλοι μου. Εσύ αντιμετώπισες ποτέ κάποιο bullying, ας πούμε, όταν ξεκίνησες να το λες. Είχε τύχει, ας πούμε, να είμαστε σε μια παρέα και να ανοίξω αυτή τη συζήτηση σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Προσπαθώ να του εξηγήσω τι και πώς και αυτά και γυρνάει και μου λέει, με κοιτάει και μου λέει, «Α, γι' αυτό μου λέει, είσαι Και τον κοιτάω και του λέω, όχι, το μία σχέση. Ποιο σου ήταν πιο πολύ δύσκολο να κάνει ε, coming out, για το κομμάτι του intersex ή για το κομμάτι του gay, α πούμε. Το Κομμάτι του gay. Αλήθεια. Στην πόλη μου, ναι. Γιατί πιο πολύ πέρασα bullying στην. επειδή είμαι ο φλόφιλος, παρά. Ε, επειδή είμαι intersex άνθρωπο Εσύ έχει τύχη για έναν μέσο άνθρωπο, ο μπορεί να είναι πραγματικά πολύ μπερδεμένο με αυτό που ακούει, έχει τύχη. Να είσαι intersex, mm -hmm. η ταυτότητα του φίλου σου να είναι intersex αγόρι και παράλληλα να είσαι ομοφυλόφιλο. Mm -hmm. Όπω είπαμε και πριν και όπω θα ξαναπούμε και τώρα, η ταυτότητα φίλου με τη σεξουαλική ταυτότητα δεν συμβαδίζουν σε κανέναν άνθρωπο. Mm -hmm. Δεν έχουν υπάρξει όμω άνθρωποι <coughs> που μπορεί να σου πούνε επειδή έχει ε, λιγότερη τεστοστερόνη ας πούμε, ή όποιο είναι το τέτοιο, γι' αυτό σου αρέσουν τα αγόρια. Mm -hmm. <coughs> ναι, αλλά δεν ισχύει αυτό. Άρα δεν συγχαίρεται η ταυτότητα φίλου με τη σεξουαλική ταυτότητα. Όχι, όχι, δεν συγχαίρεται γιατί μέσα στην uh, οργάνωση της Intersex Greece υπάρχουν uh, straight, gay και λεσβείες uh, ρε παιδί μου. Είναι το ίδιο. Το ίδιο, ναι. Γιατί τα ίντερσεξ άτομα είναι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα από τη στιγμή που θα έπρεπε, ας πούμε, σε έναν ιδανικό κόσμο να υπάρχει γυναίκα, άντρα, ίντερσεξ και στη ΛΟΑΤΚΙ να ήταν τα άτομα που έχουν, ας πούμε, τη σεξουαλική ταυτότητα διαφορετική. Γιατί ε, διεκδικούμε τα ίδια δικαιώματα. Με, ναι, με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Όλες οι άλλες ομάδες ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα φαίνονται προ τα έξω, ενώ η ορατότητα στην ίντερσεξ ομάδα είναι πολύ πίσω γιατί δεν έχει πολλά χρόνια που έχει γίνει γνωστή ας πούμε σαν οργάνωση και προσπαθούμε να μάθουμε στον κόσμο και να ενημερώσουμε ότι... Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Ναι, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Εσένα από ό,τι καταλαβαίνω έτυχε και το φίλο που σου αποδόθηκε είναι και αυτό με το οποίο συμβάδισες στην υπόλοιπη ζωή σου. Υπήρξε περίοδος ποτέ που το αμφισβήτησες που λες... Μήπως... Το αμφισβήτησα σε στιγμές που ήμουνα μόνος μου στο σπίτι, ας πούμε, πολλές φορές και έλεγα γιατί ότι... γιατί έβλεπα το σώμα μου πολλές φορές του θρέφτη και έχουμε πολλές διαφοροποίησεις στο σώμα μας, ας πούμε, δηλαδή η λεκάνη μου, ας πούμε, είναι πιο γυναικεία. Ε, βέβαια δεν με ενοχλεί. Πολλοί με έχουν πει ότι έχει πολύ ωραίο ε, σώμα. Ναι. Και Οκ, okay, λέω, σα ευχαριστώ πολύ που, ναι. Καλά, όπως όλα τα σώματα γενικότερα. Και πολύ το σκεφτόμουν, δηλαδή στην ηλικία των 15 με 16 και στο λύκειο, πούμε, πιο πολύ. Με την, δηλαδή με την ορμονοθεραπεία που έκανα και συνεχίζω να κάνω, έβλεπα πολύ διαφορά στο σώμα μου. Εσύ μου είπε ότι κάνει ορμονοθεραπεία. Ναι, Αυτή ναι. την ορμονοθεραπεία την κάνει, Γιατί αν δεν την κάνει, θα πεθάνει, α πούμε, ή την κάνει για προσωπικού λόγου. Όχι, δεν θα πεθάνω. Την κάνω για προσωπικού μου λόγου. Υπάρχει ερώτηση που σου κάνουν και σε ενοχλεί. Πρόσφατα μου έκαναν μια ερώτηση που ανέφερα όλο αυτό το θέμα γενικά με του σύντερσεξ και την ορμονοθεραπεία που κάνω. Και την ιδιαιτερότητα που έχω. και γύρισε και μου είπε. Ένα φίλο μου ήταν βέβαια. δεν μου το είπε κακοπροαίρετα. μου λέει. Ε, σαν να λέμε, μου λέει την έννοια ερμαφρόδητο. Του λέω, Όχι ακριβώ. Δηλαδή, πλέον αυτή η λέξη δεν σχετίζεται. Λεγόμαστε intersex άτομα. Γενικότερα δεν έχει φάει όμω γι' αυτό. Όχι, όχι, όχι. Και προφανώ και από τη στιγμή που. Κρατά ένα πιο χαμηλό προφίλ και δεν το λε, α πούμε, συνέχεια. Ότι εγώ είμαι intersex αυτό. Okay. Δεν θα βάζει και bullying. Ναι, ναι. Βέβαια, εγώ πιστεύω και σε ένα βαθμό ότι ο μέσο άνθρωπο δύσκολα θα το κοροϊδέψει αυτό. Γιατί είναι και κάτι που δεν το γνωρίζει. Ναι, γιατί επειδή το έχω αναφέρει σε άτομα, ε, έχουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον που θέλουν να, να, να καταλάβουν τι είναι. Α πούμε, έτυχε να είμαι με μια φίλη μου έξω για καφέ, να το πω και έτσι. Και μου είπε ότι έχω κάνει ένα σεμινάριο πάνω σε αυτό και μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, μου λέει Και χαίρομαι πολύ που έχει βρει άτομα που είναι ίδια με σένα. Ακόμη και σήμερα ένιωθες αρκετά μόνο σου ναι. στη φάση την ίντερσεξ γιατί φαντάζομαι ότι θεωρούσε. Α, είμαι ο μόνο στον κόσμο. Ναι, γιατί έχουν τύχει ας πούμε, στιγμές το να κλείνομαι στον εαυτό μου και να λέω: Γιατί να μην έχω και κάποιο άλλο άτομο ή κάποιο άλλο. Θα κλάψω, δεν μπορώ. Που να με καταλαβαίνει. <laughs> ναι, ναι. Έχει πολύ μόνο όλο αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι. Καταλαβαίνω ότι οι γονεί μου και οι αδερφοί μου, η ε, αδερφή μου, ε, μου προσπαθεί να με καταλάβει, ενώ οι γονεί μου και να θέλουν δεν μπορούν σε ένα κομμάτι που εγώ μπορεί να... Είναι δύσκολο, είναι, ναι. ενώ με τους γονείς γενικότερα έχουμε μία απόσταση και στη σε, σε, σε σεξουαλικότητά μας ας πούμε, δεν μπορούμε να τους τη δώσουμε ακριβώς να την καταλάβουν πόσο μάλλον σε κάτι τόσο ιδιαίτερο και τόσο μικρό ποσοστό στον πλανήτη ας πούμε και πόσο μάλλον μεγαλώνοντας σε μια κοινωνία που δεν έχουμε κάποιο πρότυπο intersex να δούμε στην τηλεόραση και να πούμε «Α, αυτός είναι όπως είμαι εγώ, άρα δεν ναι. είμαι εξωγήινος». Στο Pride που πήγαμε σαν οργάνωση, έρχονται σαν άνθρωποι που μας έλεγαν τι ακριβώς είναι. Και αισθανόμουν ότι μπορώ να τους εξηγήσω πάνω κάτω τι ακριβώς είναι. Και αισθανόμουν και χαρά σε όλο αυτό. Και που έκανε αυτή τη συζήτηση ναι, και που ναι, έβλεπε ναι. και κόσμο να ενδιαφέρεται να μάθει για Εννοείται όλο αυτό το πράγμα ναι. που ίσω εσένα σε βασάνιζε όταν ήσουν mm -hmm. μικρό. Όταν ε, η μαμά μου βρήκε αυτή την οργάνωση, μου είπε ότι υπάρχει μια οργάνωση που υπάρχουν μέλη που είναι. Ε, ίδια με σένα ή και παρόμοια και άμα θες μου λέει γίνε μέλος. Είδες όμως που η μαμά σου η σε, μαμά μου με, σε παρότερ, κατεύθυνε. Ναι, ναι. Έγινα μέλος, με έστειλε ένα μέλος από την ομάδα, καλώς ήρθε στην ομάδα μας και το είδα και δεν απάντησα. <laughs> και όταν βρεθήκαμε στην πρώτη για μένα ε, συνάντηση ήμουν τόσο ντροπαλός, πολύ δηλαδή... Ε, είχα εγνώριση, ας πούμε, μια κοπέλα Από το συνέδριο, από την ομάδα Που είμαστε σχετικά πάρα πολύ κοντά Και μου έλεγε, ας πούμε, ότι Έλα μου, δε είμαι, είσαι <laughs> Και μετά Κάθε χρόνο που βρισκόμασταν Όσο, γιατί μου είπαν και φέτος Ότι έχω ανοιχ... είμαι πιο ανοιχτός Από ότι ήμουν ε, Πάντως, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι... Γιατί καταλαβαίνω ότι όλη αυτή η ισοστρέφεια Που έχει, σχετίζεται πάρα πολύ με το κομμάτι Του ότι σε μια τόσο κρίσιμη ηλικία ας πούμε στην εφηβεία σου έμαθες ότι είσαι intersex και έχεις αντιμετωπίσει όλο αυτό το πράγμα και ιατρικά αν το δεις ρε παιδί μου που έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία ναι, για ναι. να κάνεις κάτι για σένα είναι πολύ 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 δύσκολο ψυχολογικά Εμένα ο ψυχολόγος μου έτυχε να ενημερώσει του γονεί μου και να του πει ότι δεν είναι κάτι. Ανησυχητικό. Ανησυχητικό, ναι, και είναι κάτι φυσιολογικό. Ο μπαμπά μου μετά το πήρε πολύ διαφορετικά, δηλαδή ε, με, πολύ καλή, με πολύ καλό vibe, α πούμε. Γιατί από του γιατρού, α πούμε, η ενημέρωση ήταν διαφορετική. Ναι, αλλά εγώ, σαν θέμη, ε, έπεσα σε καλή γιατρό. Τι θα ήθελε να πει σε ένα παιδί που μα βλέπει τώρα και είναι intersex. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνος του στην όλη φάση αυτή και ότι υπάρχει και έξω μια οργάνωση που μπορεί να βοηθήσει ή mm. σε φυσιολογικός ή φυσιολογική και είμαστε εδώ και σε περιμένουμε. Και αυτό που λένε ότι είστε ομοφιλόφιλοι ή λεσβείες γιατί το έχετε επιλέξει δεν ισχύει. Γιατί έχω, ε, εγώ προσωπικά έτσι έχω γεννηθεί. Και πάλι να επιμείνουμε λιγάκι στο κομμάτι τη ορατότητα, δηλαδή η δυσκολία ας πούμε, που φαντάζομαι ότι μπορεί να αντιμετώπισε, είναι στο ότι δεν είχε κάποιον άνθρωπο μεγαλώντα να ταυτιστεί. Οπότε αυτό κάπω σε δυσκόλεψε και σε έστρεψε προ τα μέσα, και γενικότερα σου δημιούργησε και κάποια άλλα, φαντάζομαι, θέματα λίγο ψυχολογικά του ναι, τύπου. Ναι, α πούμε, σαν άνθρωπο είμαι κλειστό γενικά. Ναι. Αλλά τώρα με την κοινότητα. Τώρα με την κοινότητα, έχω βρει, Ρε παιδί μου, την οικογένειά μου που μπορώ να πω πράγματα που θα με καταλάβουν. Έλσα, θέλω να μου πεις γιατί είσαι σήμερα εδώ. Σήμερα είμαι εδώ για να είμαι το άτομο που χρειαζόμουν εγώ πριν από 5, 6, 7, 8 χρόνια. Γιατί δεν ήξερα, γιατί έπρεπε να ψάξω μόνη μου για να μάθω, έπρεπε να ψάξω μόνη μου καιρό για να μάθω και αυτό το χρειαζόμουν και το χρειάζομαι και πιστεύω και άλλα intersex άτομα τα οποία μόλις το έμαθαν ή είναι ακόμα ή είναι, το ξέρουν και το ξέρουν καιρό και δεν ξέρουν ότι ανήκουν κάπου, ότι είμαστε εδώ και ότι μπορούν να έρθουν για να τους υποστηρίξουμε, για να γίνουμε όλοι μαζί μια οικογένεια, γιατί σε αυτή την ομάδα υπάρχουν άτομα τα οποία σε καταλαβαίνουν όπως όσο κανένα άλλο άτομο δεν σε καταλαβαίνει. Οι δικοί σου άνθρωποι μπορεί να σε αγαπάνε τόσο πολύ, να σε αγαπάνε άπειρα, αλλά δεν μπορούν να σε καταλάβουν σε εκείνο το 110% που σε καταλαβαίνουν τα άτομα της οργάνωσης. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν χρειάζεται καν να εξηγήσει τι νιώθει, δεν χρειάζεται καν να εξηγήσει τι σκέψει και τι ανησυχίε σου, γιατί απλά το έχουν νιώσει και οι ίδιοι, γιατί δεν υπήρχε άτομο το οποίο να του καταλάβει πώς καταλαβαίνει εσύ, και πραγματικά το έχω. Το, μπορεί να το έχει κάποιο πολύ ψυχολογικά ανάγκη. Ξέρεις τι καταλαβαίνω. Είναι σαν να μιλάμε ότι μια γυναίκα καταλαβαίνει μια άλλη γυναίκα στην κοινωνία που ε, μεγαλώνουμε, με τις ανησυχίες που έχουν οι γυναίκες και λόγω της πατριαρχίας. Έχω, έχει μαλλιάσει γλώσσα μου να τα λέω. Σαν γυρίσαμε εδώ. Δηλαδή μου φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό το ότι άτομα που βιώνουν κοινωνικά και στερεοτυπικά πούμε, τα ίδια πράγματα να καταλαβαίνουν καλύτερα το ένα το άλλο. Ακριβώ. Σκέφτομαι, α μια γυναίκα σε επιχειρήσει, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, όπου υπάρχει αυτό ε, ο μισογενισμό. Έτσι ακριβώ είναι το ίδιο πράγμα και εδώ πέρα. Είναι ακριβώ το ίδιο παράδειγμα. Είναι σαν αυτέ οι δύο γυναίκε να μιλάνε. Έτσι είμαστε και εμεί στην οργάνωση που μιλάμε μεταξύ μα, λέμε τι ανησυχίε μα, τα προβλήματά μα για το μέλλον, για τι σχέσει μα, για τι σχέσει που έχουμε με του άλλου ανθρώπου, φίλου, οικογένεια κτλ. Και δεν χρειάζεται καν εξηγήσει. Επίση, είμα, είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να βοηθήσουμε και στην εφαρμογή του νόμου ο οποίο ψηφίστηκε. Έτσι ώστε πλέον ίντερσεξ άτομα να μην κακοποιούνται. Που μιλάει για τι εγχειρήσει αυτό ο νόμο. Η... Γιατί κάτω από 15 χρονών, αυτό που είπαμε και πριν. Δεν επιτρέπεται χωρί την κατάθεσή του να εφαρμοστεί η οποιαδήποτε ε, επέμβαση. Διόρθωση σε πολλά εισαγωγικά φύλου, τέλο πάντων, που δεν θεωρείται διόρθωση. Ακριβώ αλλά για να το δώσουμε και στον κόσμο να το καταλάβει. Και γενικά είναι πολύ σημαντικό αυτό να το μάθουν και οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να γίνουν γονεί. Και τέλειο θα ήταν, δηλαδή, αν βλέπετε αυτό το βίντεο και ξέρετε κάποιον που θέλει να γίνει γονιό, στείλτε τούτο να το δει. Γιατί υπάρχει αυτή η πιθανότητα το παιδί να βγει intersex και είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό και κανονικό. Γενικά, οτιδήποτε χρειαστείτε, κάτω στο description θα έχω τα πάντα. Θα έχω links να μπείτε, να ενημερωθείτε. Θα έχω τα social media του Intersex Greece που έχουν βγει και εδώ, τα social των παιδιών. Γενικότερα, οτιδήποτε χρειαστείτε, θα έχω βροντίσει να υπάρχει από κάτω. Παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Πραγματικά. Εμείς ναι, ναι, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε. Μπράβο ευχαριστούμε. σας γιατί αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό και που βγαίνετε μπροστά σε όλη αυτή τη φάση. Γιατί καταλαβαίνω ότι κι εσεί δυσκολευτήκατε μεγαλώνοντα. Και πρέπει να μου πείτε κάτι άκυρο για να κλείσουμε. Είμαστε, Είμαστε όλα intersexy. you <laughs>